Α, είναι πολύ σπουδαία σημασία το γεφύρι τη Άρτα. Ο πατέρα μου έλεγε μια κουβέντα κάποτε. Παιδί μου λέει, για να βγει λέει ένα περιοδικό, μου το είχε πει, πρέπει να φάει άνθρωπο. Για να βγει μια εφημερίδα πρέπει να φάει άνθρωπο. Για να γίνει έργο πρέπει να φάει άνθρωπο. Τι θα πει να φάει άνθρωπο, πρέπει να φάει άνθρωπο. Πρέπει να είναι αφοσιωμένο σαν άνθρωπο να δώσει τα πάντα. Αλλιώς δεν βγαίνει κάτι που αξίζει. Δεν γίνεται κάτι που αξίζει. Και βέβαια θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι μια εντολή για κάθε καλλιτέχνη, για κάθε τεχνίτη. Αστιεύεσαι, για να γίνει ένα έργο που να εκφράζει και να μιλάει σε όλους, πρέπει να φάει από το αίμα σου. Τι να φάει, το αγαπητότερο, θα θυσιάσει τη ζωή σου, την πιο μεγάλη σου αγάπη. Όλα τα άλλα, για χάρη αυτού. Αυτό λέει εδώ. Και τότε γίνεται το κατεξοχήν σωστό, το κατεξοχήν ωραίο, το κατεξοχήν στερεό. Δηλαδή περίπου είναι σαν μια υποθήκη, μια υπόδειξη προς, για την δημιουργία. Δημιουργία δεν γίνεται χωρίς θυσία. Και να τα αφήνουν τα άλλα. Θέλω την ανεσή μου, την ευμάριά μου. Και κάθομαι και γράφω ή και ξέρω, καλά, ντυνίζω μια κιθάρα. Εντάξει, κάνε τέτοια να δεις ότι αυτά δεν αντέχουν. Τι κάνει εδώ. Δηλαδή, να κάνει κανείς μια στοιχειώδη ανάλυση καλά. Το χτίζανε και γκρεμιζόταν. Μυριολογούν οι μάστοροι και κλαίνουν οι μαθητάδες. Και έρχεται το πουλί και λέει να στοιχειώσετε άνθρωπο. Και όχι αρφανό, δηλαδή όχι δυστυχισμένο άνθρωπο. Λοιπόν, να μην ούτε έχει ξένον που δεν μας νοιάζει, ούτε διαβάτην που δεν τον αγαπάμε, τον ξέρουμε, αλλά την όμορφη γυναίκα του πρωτομάστορα. Που έρχεται, δηλαδή του κατεξοχήν υπευθύνου για τη δημιουργία. Αυτός είναι ο δημιουργός, ο πρωτομάστορας. Και η οποία έρχεται αργά τα ποταχή και πάρωρα το γιώμα. Δηλαδή, αργά κοιμάται πολύ αυτή. Είναι όμορφη, είναι καλό. Είναι όμορφη και τα λοιπά. Και τα ακούει ο πρωτομάστορας και λέει του πουλιού να της πει να αργά ντυθεί. Έτσι, να ντυθεί αργά και αργά να αλλάξει αυτό, και αργά να πάει το γιώμα και αργά να πάει και να διαβεί τη σάρτα στο γεφύρι. Αλλά εδώ ζει μία παράδοξη σημασία του αργό. Αργός θα πει ταχύς. Εγώ είχα συστρατιώτες Δυτικό Μακεδόνιας, μάλιστα Σλάβο Μακεδόνιες, οι οποίοι τα λίγα ελληνικά που ξέρανε και λέγανε, λέγανε άντε, αργεύτε, αργεύτε. Δηλαδή, λέγανε στους άλλους να κάνουμε γρήγορα. Αργεύτε, αργεύτε. Τι να πει αργεύτε, ρε, λέω, που εγώ ξέρω το αργά. Mm-hmm. Θα πει να κάνουμε γρήγορα. Άργος, άγρυπνος και ταχύς. Mm-hmm. Δηλαδή, ζει με στη γλώσσα η πανάρχαια σημασία. Ενώ το αργό θα πει το ανάποδο. Αργάω. Λοιπόν, και παίζει εδώ το πουλί. Είπε αργά και το πουλί, επειδή είναι πουλί, ξέρει τα παλιά, το εισέπραξε γοργά. Mm. Επειδή είναι καινούριο, το είπε γοργά. Ενώ αυτός το είπε αργά, επειδή είναι παλιός. Συγγνώμη, είπα το ανάποδο. Γοργά τι σου, τάχα δεν τ' άκουσε. Αργά, γοργά. Κοίταξε, παίζει τώρα. Και λέμε υπερεαλισμός. Καλά, εδώ παίζει, υπερεαλιστικά παίζει και μέσα στην ηχητική. Γοργά τι σου, γοργάλαξε, γοργά να πας στο γιώμα, γοργά να πας και να διαβείς τις αργά. Και γιατί είπε αυτός αργά, για να έχει περάσει το μεροκάμα, τον έχουν φύγει για να μην γίνει να αυτό. Μην γίνει. Και όταν αυτή πηγαίνει, χαιρετάει τους μαστόρους και τους μαθητάδες και ρωτάει αυτούς γιατί είναι ευεργονισμένος ο πρωτομάστορας. Και οι άλλοι ξέρουν. Και αυτοί, οι άλλοι ξέρουν και αυτοί της λένε εκείνο που της πρόχνει να κατέβει για να τις σκοτώσει. Δεν της το λέει ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί ακόμα να το χωνέψει. Όταν όμως αυτή κατεβαίνει, ο ένας πηχάει με το μυστρί και ο άλλος και το άλλο, και δεν θα ρίχνει αυτό τη βαριά πέτρα να πούμε, να το παίρνει απόφαση, που είναι ακριβώς λόγω της αγάπης. Προσέξτε πως είναι στημένο, τέλεια δραματικά στημένο. Είναι ήδη έχει το διάλογο, έχει και μοιρασμένους τους διαλόγους ακριβώς. Θα το πούν αυτοί, δεν θα το πει αυτός, θα ρωτήσει αυτούς, δεν θα ρωτήσει αυτόν. Θα δοθεί η απάντηση για δάφτον από εκείνους, γιατί αυτός δεν έχει το κουράγιο να της πει κατέβα κάτω και να ξέρει ότι τη στέλνει στο θάνατο. Το αποκτά όμως το κουράγιο, αφήσει έχει κατέβει, αφήσει ρίχνουν αυτοί που θα μυστρέψει ο ένας άλλος και τούτο το εκείνο. Και όταν είναι κάτω, εγώ λέει να μπω, δηλαδή η τάση της από αγάπη αυτή να κάνει το βαρύτερο. Για το έργο του, προσέχεις, αυτή την οποία αγαπάει, αυτή θυσιάζεται για το έργο του. Αυτή με τη θέλησή της κατεβαίνει, αναλαμβάνει έναν κίνδυνο μόνο, δεν ξέρει ότι αναλαμβάνει το θάνατο. Και όταν μη δε καλά κατέβηκε μη δε στη μέση ευβή, και όταν μη δε καλά κατέβηκε μη δε στη μέση ευβή, είπε τράβα καλέ μου τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα, τι όλο τον κόσμο ανάγειρα και τίποτε δεν ήβρε. Ναι, αλλά οι δύο αυτοί στοίχοι
Ενώ λένε αυτό το πραγματικό. Τώρα με την Εκκλησία με τραβήξα πάνω. Λέει ότι όλο τον κόσμο ανάγερα, η έκφραση όλο τον κόσμο θα πει κοίταξα παντού. Mm. Ναι, αλλά ενώ θα πει κοίταξα παντού, λέει ότι ανάγειρε, δηλαδή έψαξε παντού, ναι, αλλά λέει ότι ανάγειρε όλο τον κόσμο. Και τίποτες δεν ήβρε. Και δεν ήβρε τίποτες. Καλά να δεν ήβρε τίποτες από δαχτυλίδι εκεί. Μα αφού λέει όλο τον κόσμο, παίρνει εξή σημασία ο στίχος. Τον κόσμο όλον έψαξα και τίποτα στον κόσμο δεν ήβρα. Που να αξίζει. Αμάν, εδώ λέει κάτι άλλο πλέον. Κάτι πολύ ανώτερο, γενικότερο, καθολικότερο. Ακριβώς είναι το ιδίωμα της μεγάλης ποιήσεως, όπου με τα ίδια λόγια λέγονται πολύ διαφορετικά πράγματα συγχρόνως και πολύ διαφορετικών επιπέδων. Η στίχη αυτή είναι καταπληκτική, δηλαδή σπάνια στη λόγια ποιήση συναντάς τέτοια επιτεύγματα. Mm. Και τόσο απλά καμωμένα. Ναι, τόσο απλά και τόσο τράβα καλέ με τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα, δηλαδή αγάπη μονωμένη, στον αγαπημένο της μιλάει. Γιατί όσο για τον κόσμο δεν βρήκατε, όλο τον κόσμο έψαξα και τίποτα δεν ήβρα που να αξίζει. Το εκείνο που αξίζει λοιπόν, το χρυσό πράγμα, το χρυσάφι, το δαχτυλίδι δηλαδή, είναι η αγάπη μας. Τράβα, από αγάπη δεν τραβήξει απάνω. Και ένα πιχάμι και τα λοιπά. Και το άλλο περιέχει μια τρομερή ιστορική γνώση, σαν να είναι λόγιος αυτός που το έφτιαξε, σαν να ξέρει ιστορία. Και βέβαια ο λαός ξέρει ιστορία από τη μνήμη του, από την παράδοσή του. Γιατί στη μνήμη του λαού, πιανού του σημερινού λαού, που αν έλεγα σήμερα Εφράτης και αν έλεγα Δούναβης και αν ρώταγα Άρτα, όταν σε κρατική εκπομπή ο άλλος ρωτάει πού είναι η Μοσχόπολη, ο άθλιος. Και καλά το Δούναβι μπορεί και να τον ξέρανε, μόνο που μπορεί να έκανα λάθος που είναι. Τον Εφράτη που θα τον ξέρανε. Πού είναι ο Εφράτης. Τότε όμως τον ήξερε και, και τα τραγουδούσε και έλεγε η μια έκτισε το Δούναβι. Ξέρει ότι υπάρχουν μεγάλες και σπουδαίες γέφυρες εκεί. Και δυσκολοχτισμένες. Και στον Εφράτη και να και της Άρτας το γιοφύρι βέβαια είναι πολύ μικρότερο. Και αυτή ρίχνει την κατάρα και πρόσεξε κάτι. Προσέξτε κάτι. Κατάρα ή ευχή. Εδώ ρίχνει κατάρα. Λέει ως τρέμει το καριόφυλλο να τρέμει το γιοφύρι. Και ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα να πέφτουν οι γερόντες. Με το τίποτα. Να πέφτουν, να τρέμει. Αυτό είναι το ελάττωμα των γεφυριών. Ότι τρέμουν και δεν μπορεί να σταθείς. Γιατί βέβαια είναι και στενά και βέβαια δεν έχουν απολύτη ευστάθεια. Και εκείνη η μαστοριά. Και τη γυρεύει να αλλάξει το λόγο και να δώσει άλλη κατάρα, άλλη κατάρα ή άλλη ευχή. Πρόσεξε, κάνει μία παραχώρηση. Κατάρα δώσε, αλλά όχι αυτήν. Πιάνω, ξέρω εγώ, δώσε το να πεθάνω εγώ. Και δεν τη λέει για τον άντρα τη, για τον αδερφό. Για τον άντρα τη, αλλά για τον αδερφό. Που έχει μονάκριβο αδερφό, μιλάει και περάσει. Γιατί? Γιατί αν ήταν για τον άντρα, υπάρχει και η εξή, α το πούμε από κάτω σκέψη. Αυτό να πάει να πεθάνει αφού έτσι αποφάσισε. Ο αδερφό τι φταίει. Το αίμα. Τι φταίει και τι φταίει, δεν φταίει. Οπότε αυτή τον αλλάζει και άλλη κατάρα δίνει. Και δίνει κατάρα ή ευχή τώρα. Δίνει ευχή και τη λέγεται κατάρα. Και εδώ χρειάζεται ναι, με να πέφτουν, δηλαδή αλλά ότι είτε τόσο το αρνητικό σπάνια. Είτε το θετικό εύχεσαι, το ίδιο είναι. Ευχή είναι πάλι ή κατάρα. Κατάρα. Δηλαδή και λέει το αν τρέμουν τα αγριά τα βουνά να τρέμουν το γιοφύρι, δηλαδή δεν τρέμουν τα αγριά. Ναι, έχει τη μορφή κατάρας, αλλά αποκλείει. Αλλά είναι ευχή. Αλλά είναι ευχή. Λέγεται κατάρα και είναι ευχή. Είναι για να είναι στερεό το γιοφύρι. Και αν πέφτουν τα αγριά τα πουλιά που ποτέ δεν πέφτουν, να πέφτουν οι διαβάτες. Τι έχω αδερφό στην ξενιτιά, μιλάει και περάσει. Και κοίταξε τώρα. Το πάρα πολύ σημαντικό. Κοίταξε πως έχει συλλάβει αυτή την έννοια τώρα. Η ψυχοσύνθεση εκείνου που πει μέσα στο δημοτικό τραγούδι. Το πάρα πολύ σημαντικό που είναι το άργο μωρέ, το γιοφύρι μωρέ, το αδύνατο και όμως που γίνεται δυνατό. Είναι στερεό γιατί κάποια ευχήθηκε κάτι το εντελώς υποκειμενικό. Να μην τυχόν πάθει τίποτα ο αδερφός του. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι το σύστοιχο του αδε στεριώσετε. Πρόσεξε, θετικό και αρνητικό, κοίταξε πως δουλεύει διαλεκτικά. Αν δεν στεριώσει άνθρωπο, λέει, δεν στέκει το γιοφύρι. Και μετά στέκει το γιοφύρι, γιατί αυτή νοιάζεται για έναν αδερφό που είναι στην ξενιτιά και μπορεί να περάσει. Δηλαδή, το απολύτως υποκειμενικό, αν δεν χάσει την αγάπη σου, έργο δεν κάνεις,
το οποίο εμφανίζεται στην αρχή και στο τέλος, στην αρχή ως αρνητικό, στο τέλος ως θετικό. Και στεριώνει. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια ανάλυση εδώ, δεν ξέρω πόσα μαθήματα θα χρειαζόταν να λέει τι σημαίνει αυτό το πείμα και από τι ψυχοσύνθεση βγαίνει και τι νοοτροπία.